Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στο Ηράκλειο. Η ομάδα του Ηρακλείου τη φετινή αγωνιστική χρονιά μετέχει στον πρώτο όμιλο της Α κατηγορίας. Και μέχρι την διακοπή του πρωταθλήματος, στις 7 αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί, είχε 3 νίκες, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες. Μαζί μας για να συζητήσουμε για το αέρας τεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας, για τη διακοπή του πρωταθλήματος και αν θα έχουμε επανέναξη, καθώς και για την ομάδα, τον Γενικό Αρχηγό του Συλλόγου, τον κύριο Κωνσταντίνο Χίτη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και τον ποδοσφαιριστή της ομάδας, τον σκόρερ, τον Κωνσταντίνο Κυρτζιαλίδη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα Κωνσταντίνε. Λοιπόν, να ξεκινήσω με τον ποδοσφαιριστή. Με τον παίκτη μας. Με τον παίκτη. Κωνσταντίνε, από τον Νοέμβριο έχεις να κάνεις προπόνηση, να μπεις στο γήπεδο. Είναι δύσκολα πράγματα. Εμάς από τους ποδοσφαιριστές δεν μας αρέσει καθόλου αυτή η κατάσταση. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει καθόλου, γιατί εγώ έχω μάθει τόσα χρόνια να ζω με αυτό και με τις συνθήκες που κρατούν δεν με διευκολύνει καθόλου εμένα αυτή η κατάσταση προσωπικά. Εμείς είχαμε ξεκινήσει φετινή τη σεζόν με ένα στόχο να βγάλουμε την ομάδα πρώτη και να είμαστε πρωταθλητές. Και δουλεύαμε πολύ σκληρά και μεθοδικά για να το καταφέρουμε. Και όλη αυτή η κατάσταση μας έχει γυρίσει boomerang και δεν ξέρουμε πώς να το αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, όλοι οι ποδοσφαιριστές είμαστε σαν αβεβαιότητα, δεν ξέρουμε αν θα ξεκινήσει ή αν θα τελειώσει η σεζόν. Και όπως καταλαβαίνετε, όταν μια ομάδα έχει καθαρό στόχο την άνοδο και το πρωτάθλημα, αυτό δεν τη βοηθάει καθόλου. Κωνσταντίνε, εσύ θέλεις να ξεκινήσεις? Εγώ προσωπικά, σαν ποδοσφαιριστής, θέλω να ξεκινήσει, αλλά με κατάλληλες προϋποθέσεις. Όχι απλά να μου πούνε, ωραία, σε ένα μήνα ξεκινάς. Πώς θα ξεκινήσω ένα μήνα, άμα δεν έχω σίγουρα πράγματα. Πότε θα γίνουν οι αγώνες, με ποια συχνότητα, πώς εγώ θα υποφεληθώ σαν ποδοσφαιριστής να μην αποκομίσω κάποιον τραυματισμό ή οτιδήποτε άλλο. Με συγκεκριμένες συνθήκες και με φυσικά την ομάδα συμφωνεί, γιατί πάνω απ' όλα είναι και ομάδα, εγώ θα ήμουν συμφωνώ σαν ποδοσφαιριστής. Ωραία. Κύριε Χίτη, ναι. Τη δική σας άποψη. Η δική μας άποψη που εκφράζεται και από τους περισσότερους από την ομάδα, θεωρώ, όπως και από αρκετές ομάδες, αλλά θα μιλήσω για εμάς. Να σας διακόψω, σήμερα είχαμε αυτό, την απόφαση. Να ξεκινήσω, ότι υπάρχει και μια απόφαση η οποία είναι εντελώς αβέβαιη για τη ΓΑΜΑ Εθνική, ότι 28 Τρίτου ξεκινάει η αγωνιστική περίοδος. Γιατί στην ουσία έχουν παίξει 2-3 παιχνίδια, ξεκινάει η αγωνιστική περίοδος. Και δεν αναφέρθηκε τίποτα άλλο. Δηλαδή, είναι σαν να δίνουν στις ομάδες ένα μήνα προθεσμία και να σου λένε ξεκινάς. Τι θα γίνει, θα παιχτεί όλο το πρωτάθλημα? Ένας γύρος. Τι θα γίνει με τα τεστ? Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που δουλεύουν. Ευχής έργων είναι για όλους μας να ξεκινήσει μπάλα. Δεν το συζητάω. Και εμείς το θέλουμε και όλοι. Αλλά να υπάρχει κάτω από κάποιο πρίσμα. Δεν θα μπορούν κάποιοι να βρουν χορηγούς. Θα υπάρχουν θέμα με παιδιά με τις δουλειές. Σε εμάς τώρα να πάω στο αεραστεχνικό που έχει συνάφεια με τη ΓΑΜΑ Εθνική, οι ομάδες που θα πέσουν, οι ομάδες που θα ανέβουν, είναι αλληλένδετο το κομμάτι. Που δεν έχουμε, ας πούμε, τα ταξίδια. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που δουλεύει. Άρα για να γίνονται Τετάρτη Κυριακή τα παιχνίδια και να βγει το πρωτάθλημα, πρέπει να μας πούνε κάποια πράγματα. Εμείς είμαστε ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Διοίκηση, προπονητές, οι παίχτες, να μαζευτούμε να ξεκινήσουμε. Υπάρχει και το Β τοπικό, υπάρχει και το Γ τοπικό. Πρέπει να μας πούνε κάποια δεδομένα πράγματα. Υπάρχουν τα μπαράζ. Πότε θα ξεκινήσει, πότε θα τελειώσει? Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να είχαμε κάνει μια επανεκκίνηση, έστω στο ρυθμό των προπονήσεων. Εσείς, κύριε Χίτη, ως Ηράκλειο, ως διοίκηση του Ηρακλείου, θέλετε να έχουμε. Εμείς θέλουμε να υπάρχει επανεκκίνηση. Το θέμα είναι εφικτό. Και είναι εφικτό για όλους. Δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο εμείς, να κοιτάμε και τον διπλανό μας. Το ποδόσφαιρο αλλάζει τελείως μετά από όλα αυτό που έχει γίνει. Και στο οικονομικό κομμάτι και στο αγωνιστικό κομμάτι. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Αλλά πρέπει να το δούμε. Δεν γίνεται. Υπάρχουν οι ακαδημίες. Τα παιδιά που έρχονται από τις ακαδημίες που πρέπει να παίζουν σαν μικροί του χρόνου του παραχρόνου, τι θα γίνει? Όλα αυτά είναι σοβαρά θέματα. Πρέπει να τα δούμε. Ο στόχος που θέσατε πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, ο Κυρτζιαλίδης, ήταν ξεκάθαρα η άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ναι, δεν το συζητώ. Και το Ηράκλειο κάθε χρόνο στόχο είναι να πρωταγωνιστεί και να παίρνει το πρωτάθλημα.
Και φέτος με αυτό το στόχο ξεκινήσαμε. Αυτό το στόχο έχουμε, είτε συνεχιστεί το πρωτάθλημα, είτε διακοπεί και ξεκινήσουμε πάλι μια καινούργια σεζόν. Απλά με κάποια δικά μας λάθη, χάρισαμε κάποιους βαθμούς στο τέλος, δεν ήμασταν τόσο καλοί σε κάποια παιχνίδια, λίγο κάποιες άτυχες στιγμές, λίγο κάποιοι δραματισμοί. Εγώ θεωρώ ότι αν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, ο στόχος είναι ίδιος και θα τον πετύχουμε. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να καθοριστούν πράγματα. Να ξεκινήσει με βάση πολλές προϋποθέσεις σοβαρές για όλους. Να μην γίνει δηλαδή κάτι απλά για να γίνει. Και να δούμε και το θέμα με τα τεστ. Σίγουρα. Τι θα γίνει με τα τεστ. Κάποιοι. Ποιος θα αναλάβει. Κάποιοι παράγοντες ή κάποιες ομάδες έστω ότι έχουν τη δυνατότητα την οικονομική και εμείς είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε όλα αυτά τα χρόνια δίπλα μας έναν κορυφαίο άνθρωπο, κορυφαίο παράγοντα. Με μεγάλη οικονομική επιφάνεια που μπορεί να μας βοηθήσει. Δεν είναι όλοι έτσι. Τι σημαίνει ότι κάποιες ομάδες, δηλαδή να πάει η Ένωσή μας, η ΕΠΟ, το Υπουργείο, οι Δήμοι, να βοηθήσουν τις ομάδες, να βρεθεί μια λύση. Κάθε τρεις μέρες είναι ένα αρκετά μεγάλο κόστος. Και μην ξεχνάτε και τις ακαδημίες, έτσι. Εμείς έχουμε 300 παιδάκια. Αν, συγγνώμη που σας διακόψω, αν βγάλουμε την προετοιμασία του Αυγούστου και ότι παίξαμε δύο μήνες ποδόσφαιρο, από πέρυσι σχεδόν τέτοια εποχή, από 13 Μαρτίου, σε ένα χρόνο οι ποδοσφαιριστές κάθονται 9 μήνες. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε τώρα. Δηλαδή, μην μας πούνε κάνετε 20 ημέρες προπόνηση και παίξτε. Θα υπάρχουν τραυματισμοί, θα υπάρχουν πολλά. Κωνσταντίνε, δύο σεζόν. Γιατί και η προηγούμενη σεζόν πάλι είχε διακοπεί και η φετινή. Εγώ, κοιτάξτε, ήρθα στο Ηράκλειο πέρσι το Δεκέμβριο. Άλλαξε προπονητής, άλλαξαν όλα. Και εκεί που όντως από πέρσι δείχναμε να βρίσκουμε πολύ τα πατήματά μας στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ξαφνικά το Μάιο μας λένε σταματάτε, δεν παίζετε. Που πάλι πέρσι είχαμε τον ίδιο στόχο να θυμίσω και ήμασταν και προς το τέλος της χρονιάς και δεν ολοκλήρωθηκε. Δηλαδή ανέβηκαν δύο ομάδες, απλά επειδή δεν τελείωσε, έπρεπε κάποιος να ανέβει οτιδήποτε γίνει. Φέτος που πάλι, δηλαδή πέρσι, μπήκαμε τις 4 μήνες χωρίς προπονήσεις, χωρίς αγώνες, χωρίς τίποτα. Ξεκινήσαμε την προετοιμασία όλα καλά, ξεκίνησε η χρονιά και ξαφνικά πάλι το ίδιο. Και, και περισσότερους μήνες σχετικά από ό,τι πέρυσι και σε χειρότερο σημείο. Γιατί αν να τελειώνεις μια χρονιά, να έχεις κάνει μια γεμάτη χρονιά και άντε στο τέλος που κάποια παιχνίδια δεν τελείωσαν, και άλλο στην αρχή της χρονιάς που πας να κάνεις κάτι καλό, να σε σταματάνε. Δηλαδή, εντάξει, θεωρώ ότι αυτά είναι πολύ άσχημα πράγματα και συγγνώμη που θα το πω, δεν σέβονται καθόλου τους ποδοσφαιριστές. Κανένας δεν σέβεται τους ποδοσφαιριστές καθόλου. Εγώ προσωπικά σαν ποδοσφαιριστής. Το να μην προπονούμε, το να μην κάνω αυτό που έχω μάθει και αυτό που κάνω τόσα χρόνια μου είναι πολύ άσχημο. Και το χειρότερο απ' όλα δεν είναι να σταματήσουν, είναι το χειρότερο είναι να μην σου δίνουν ένα χρονοδιάγραμμα, το τι θα κάνεις, την αβεβαιότητα. Αυτό είναι το χειρότερο από όλους. Και αυτό περιμένουμε να μάθουμε κι εμείς. Δηλαδή, κάποιος να βγει να πει: OK, δεν είναι διατεθειμένοι να συνεχίσουν το πρωτάθλημα, ας πούμε να το πούνε, δεν θα συνεχιστεί. Να ψάξουν κάποια παιδιά που τυχόν να ζουν από αυτό να κάνουν κάτι άλλο για αυτούς τους μήνες. Είναι δύσκολο το πράγμα. Δηλαδή αυτό με στεναχωρεί περισσότερο και με θίγει σαν ποδοσφαιριστή. Ότι υπάρχει μια αβεβαιότητα που δεν είναι καθόλου ωραία για κανένα. Συζητάς με τους με τους φίλους σου, ναι, φυσικά. Με τους συμπαίκτες σου, τι σου λένε τα. Όλη την ίδια άποψη έχουν, νομίζω όλοι οι ποδοσφαιριστές από όλη την Ελλάδα έχουν την ίδια άποψη. Και δεν μιλάω μόνο για τους δικούς μου φίλους ή για τη δικιά μου ομάδα. Μιλάω και για ομάδες που τώρα η Football League θα ξεκινήσει, δηλαδή τώρα σου θα ξεκινήσει, δεν έχει ξεκινήσει καν ακόμα. Η Β' Εθνική δεν ξεκίνησε μέχρι και πριν 2-3 εβδομάδες, νομίζω, αν θυμάμαι καλά κιόλας. Δηλαδή, όλοι οι ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Τουλάχιστον κάποιοι θα ξεκινήσουν να αγωνίζονται Θεού θέλοντος, αλλά κάποιοι άλλοι μπορεί πιθανόν να μην ξεκινήσουν καν. Δηλαδή, με όσους έχω μιλήσει, έχω πάρα πολλούς φίλους στο ποδόσφαιρο τόσα χρόνια, έχω πάρα πολλούς. Δηλαδή, είναι όλοι στην ίδια κατάσταση. Δηλαδή, όλοι είναι στεναχωρημένοι, όλοι είναι τσαντισμένοι, ευρεασμένοι, να το πω. Όλες οι λέξεις που μπορώ να πω και να βρω είναι αυτές. Κανένας δεν ξέρει που το ξημερώνει και κανένας δεν ξέρει. Δηλαδή, πραγματικά είναι αβέβαιο. Δηλαδή, δεν ξέρω πραγματικά. Τι να σου πω. Κύριε Χίτη, θα μπορούσαν, πιστεύετε, να γινόντουσαν οι προπονήσεις τουλάχιστον ανα γκρουπ στο γήπεδο, ο οποίος είναι ένας ανοιχτός χώρος, ώστε τα παιδιά να μην. Να φύγουν λίγο από το σπίτι, από το κομπιούτερ, από το τάμπλετ, από το. Μιλάω και για τις ακαδημίες τα παιδιά και μιλάω και. Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχουν βρεθεί λύσεις. Δεν γίνεται σε άλλες δραστηριότητες να μαζεύονται τόσα άτομα μαζί και στην μπάλα που μπορεί να είναι πιο ελεγχόμενο και στα γήπεδα, είτε με γκρουπ, είτε τέλος πάντων να κάτσουν να συζητήσουν να βρουν μια λύση. Από το να είναι κλεισμένα τα παιδιά μας.
μέσα στα σπίτια. Τα πιο μικρά, αλλά και πιο μεγάλοι. Δηλαδή αυτά τα παιδιά. Κάποιοι ζουν από το ποδόσφαιρο, κάποιοι δεν ζουν. Αλλά είναι η ζωή τους. Πώς θα γίνει, δηλαδή, γιατί μιλάμε και με παίχτες άλλων ομάδων. Φίλοι τους έχουμε όλοι. Παντού. Και με διοικούντες και τα πάντα. Έχει αφαιθεί στη μοίρα του και είναι η καρδιά του αθλητισμού, έτσι. Και μιλάω για την Ένωση των Αθηνών, σίγουρα και άλλες ενώσεις σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, ίδιες σκέφτονται. Είναι η καρδιά του αθλητισμού, του ποδοσφαίρου. Τροφοδοτεί με παίχτες. Πιστεύετε ότι υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια? Εγώ έχω αρχίσει και πιστεύω ότι στενεύουν πάρα πολύ τα περιθώρια. Αν τώρα μπορούν να μας δείξουν ένα πρόγραμμα που είναι εφικτό, να ξεκινήσουμε για αύριο το πρωί. Αλλά έτσι όπως πάμε και με την υγιή ισχύως που τηρείται, δεν ξέρω, δεν ακούω κουβέντα τίποτα. Δηλαδή σήμερα, όπως είπατε, βγήκε μια απόφαση για τη ΓΑΜΑ Εθνική, ναι, ότι ξεκινήστε πρόταση της ΕΠΟ 28 Τρίτου. Και τίποτα άλλο. Και θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι, ήδη γνωστούς έχουμε όλοι, θα ψάχνουν να δουν τι θα γίνει. Κωνσταντίνε, πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται να επανέλθει ένας ποδοσφαιριστής μετά από τόση απραξία σε ένα, όχι σούπερ επίπεδο, σε ένα καλό επίπεδο για και να μην υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστεί? Για μένα καταρχάς δεν μετράει το επίπεδο, να το πω κι αλλιώς. Η υγεία του ανθρώπου είναι σε κάθε επίπεδο είναι το ίδιο. Σε κάθε επίπεδο μπορεί να υπάρξει ένας τραυματισμός. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι όταν το καλοκαίρι κάνεις 2-3 μήνες γερής προετοιμασίας, έχεις τα φιλικά σου, έχεις διάφορα πράγματα να πει ξεκινήσεις σχολιά, θεωρώ ότι με τόση εποχή αυτούς τους μήνες, ένας μήνας θεωρώ είναι το λιγότερο, δηλαδή σε ένα μήνα προλαβαίνει μια ομάδα θεωρώ να ετοιμαστεί όσο μπορεί, αλλά και πάλι είναι δύσκολο. Δηλαδή όπως και να το κάνουμε, τραυματισμοί θα υπάρξουν, γιατί είναι μεγάλη εποχή. Γενικά αυτό που είπε και ο Γενικός Αρχηγός μας ο Κώστας, ο Χίτης, είναι ότι okay, να ξεκινήσεις, να το τελειώσεις κάτι, αλλά να υπάρχουν και προδιαγραφές. Δηλαδή, δεν γίνεται να πεις σε ένα μήνα μπείτε στο γήπεδο και κάντε ό,τι θέλετε. Δηλαδή, εμείς ειδικά που πάμε για ένα συγκεκριμένο στόχο. Χτύπα ξύλο, χτυπάνε 3-4 άνθρωποι. Άλλοι 3-4 δουλεύουν. Και πάμε μια ομάδα να παίξουμε σε ένα αγώνα που μπορεί 11 παίχτες να μην έχουμε συνυπάρξει ποτέ μαζί σε μια ομάδα. Πείτε μου, έτσι θα γίνει. Και όχι μόνο στη δικιά μας ομάδα, μιλάω και για όλες τις ομάδες. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι το 70% των ποδοσφαιριστών θα έχουν τραυματισμούς, γιατί είναι φυσιολογικό, είναι κάθε 5 μήνες. Πού να τρέξεις? Εδώ είναι τα γήπεδα κλειστά. Δηλαδή, πού να τρέξεις? Στο τσιμέντο, έξω να κάνεις κάτι? Μέχρι πόσο? Πόσο θα τρέξεις αυτό? Ναι. Δεν έγινε. Να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος. Βεβαίως, ναι. Δικαιοσύνη, με όλο αυτό που έχει γίνει, δεν πρόκειται να υπάρξει πουθενά πλέον στο θέμα του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου. Δες επιγίνεται στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Δες τα αποτελέσματα που έρχονται. Δες τις πολύ μεγάλες ομάδες αφαβορεί. Δες τους τραυματισμούς. Γι' αυτό λέω. Δηλαδή, δικαιοσύνη δεν θα υπάρξει. Είτε καλή ομάδα, είτε μέτρια, είτε κακή, μπορεί να δούμε αλλοπρόσαλα πράγματα. Γι' αυτό δεν ξέρω τι είναι εφικτό και τι δεν είναι. Και να συμπληρώσω κι εγώ, συγγνώμη σε αυτό που είπα. Ναι, βέβαια. Ότι το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αυτό που νομίζω δεν το έχουμε θίξει καθόλου και είναι πολύ σοβαρό, κάποιοι άνθρωποι πέρα από τις δουλειές που κάνουν, δηλαδή υπάρχουν κάποια άτομα σε αυτή την κατηγορία που ας πούμε δουλεύουν, που έχουν μια άλλη στάνταρ δουλειά και αυτό είναι το έξτρα εισόδημά τους. Υπάρχουν και άλλα παιδιά που ζουν από αυτό και έχουν χάσει πολλούς μισθούς, έχουν χάσει κάποια λεφτά, δεν κάνουν αυτό για το οποίο ζουν και πραγματικά επειδή εγώ είμαι ένας άνθρωπος από αυτούς και υπάρχουν άλλοι τόσο σαν εμένα, δηλαδή αυτοί δεν είναι κρίμα, αυτά τα παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι να χάσουν κάποια λεφτά που μπορεί να τους είναι πολύτιμα, που τα έχουν χάσει ήδη μέχρι στιγμής, δηλαδή η πολιτεία τι κάνει γι' αυτό, δεν σκέφτασουμε, δηλαδή δεν σκέφτεται λίγο. Τι πάει να πει, επειδή είμαστε ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές, επειδή παίζουμε σε μια αστυνομική κατηγορία, δεν σημαίνει ότι έχουμε τις ίδιες ανάγκες με αυτούς που παίζουν σε παραπάνω κατηγορία. Εγώ προσωπικά έχω φτάσει και σε σημείο ακαδημίων να παίζω πιο παλιά, πιο επαγγελματικά. Και πραγματικά είναι ακριβώς το ίδιο με τους ερασιτέχνες. Δηλαδή και αυτά τα παιδιά ζουν από αυτό και αυτοί ζουν από αυτό και όλοι ζουν από αυτό. Δηλαδή δεν βοηθάει κανέναν να μην υπάρχει κάποια κουβέντα, κάποια προειδοποίηση, κάτι να ξέρουμε, δηλαδή ο καθένας να ξέρει πώς θα λειτουργήσει. Γιατί είναι κρίμα πραγματικά. Δηλαδή είναι όντως κρίμα να συμβαίνει αυτό. Εγώ αυτό ήθελα να συμπληρώσω αυτό από πώς σας. Η επόμενη μέρα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου της Αθήνας θα είναι διαφορετική? Να ξεκινήσω με τον κύριο Χίτη. Εγώ πιστεύω είναι ήδη διαφορετική. Με όσους μιλάμε, καταρχήν υπάρχει ένα τρομερό οικονομικό πρόβλημα. Αυτό αγγίζει τους πάντες. Αυτό αγγίζει και παράγοντες που δραστηριοποιούνται στον χώρο του ποδοσφαίρου. Όλοι έχουμε φίλους γνωστούς, οτιδήποτε.
Πιστεύω ότι θα είμαστε σε lockdown, μέχρι, τουλάχιστον μέχρι 28 Φεβρουαρίου. Και βλέπουμε. Και βλέπουμε. Χωρίς να σημαίνει ότι γυρνάει ένα κουμπί την άλλη μέρα και όλα γίνονται όπως ήταν πριν ένα χρόνο. Άρα θα πάμε σε ένα εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο και από οικονομικής άποψης και από αγωνιστικής άποψης. Θεωρώ ότι θα περιοριστούν τα budget πολύ από αυτά που ακούω και από αυτά που συζητάμε όλοι. Θεωρώ ότι θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη βάση στα παιδιά των ακαδημιών και εκεί έρχεται το μεγάλο πρόβλημα. Αυτό που λέμε ότι ποιες ακαδημίες. Δεν λειτουργεί τίποτα. Ποιοι μικροί θα ανέβουν στις ομάδες, να στελεχώσουν τις ομάδες. Σε 2-3 χρόνια να δείτε. Όλοι αυτοί οι μικροί που είναι τώρα του 4, του 5, θα πρέπει να έχουν δικαίωμα συμμετοχή γιατί φεύγουν οι άλλες χρονιές. Χωρίς να έχουμε παίξει. Εγώ θεωρώ ότι θα δούμε εντελώς άλλο ποδόσφαιρο σε όλα τα επίπεδα. Και το βλέπουμε. Επαγγελματικό, είμαι επαγγελματικό, ένα τεχνικό και θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα το καλοκαίρι. Έτσι πιστεύω εγώ. Και θα είναι κακό και για τους παράγοντες και για τους ποδοσφαιριστές και για όλο τον κόσμο. Και για αυτούς που είναι τα team που είναι γύρω-γύρω, προπονητές, φυσιοθεραπευτές και όλους αυτούς. Θα δούμε κάτι εντελώς διαφορετικό πλέον. Θα αλλάξει μορφή σε όλα. Γιατί κακά τα ψέματα έχει επηρεαστεί το 70-80% των επαγγελματικών δραστηριοτήτων όλων των ανθρώπων. Η εστίαση. Είναι πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν είτε ποδοσφαιριστές στην εστίαση, είτε διοικούντες που έχουν μαγαζιά και οτιδήποτε. Τι γίνεται έξω. Τα καταστήματα είναι κλειστά. Όλα είναι κλειστά. Το εμπόριο, το ανεμπόριο. Όλα. Οι σπόνσορες. Αυτοί που κάνουν μια διαφήμιση. Δηλαδή έχετε σε ένα μαγαζί και βάζω τη διαφήμιση στην ομάδα. Και μου δίνετε χύψη ποσό. Τι να συζητήσουμε για την καινούργια χρονιά όταν είσαστε κλειστά 5 μήνες ή 6 μήνες. Μεγάλη αλλαγή. Θα ντραπεί κάποιο να πάει να του πει βοήθησέ με, γιατί δεν δούλεψε. Δηλαδή να πάμε να βρούμε τώρα έναν επιχειρηματία, έναν ιδιοκτήτη καταστήματος, εστίασης, πλέον, οτιδήποτε. Να του πούμε να βοηθήσει την ομάδα, μια χορηγία. Να πήρε παιδιά μια χορηγία. Ή μια διαφήμιση στο γήπεδο, μια πινακίδα. Πώς. Μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα για εσά. Κωνσταντίνε, την δική σου άποψη. Εγώ θα το γενικεύσω από την αλήθεια, γιατί δεν μου αρέσει να διαχωρίζονται ερασιτέχνες. Ναι, όχι, όχι. Συγγνώμη, Κωνσταντίνε, αφορά τους πάντες. Όπως το είπα και πριν, όσο ανάγκη έχουμε μπει σαν ερασιτέχνες αυτή τη στιγμή, έχουν και οι επαγγελματίες. Εγώ θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο γενικά στην Ελλάδα έχει φτάσει σε ένα σημείο το οποίο είναι τραγικό. Δηλαδή πιστεύω έξω, και λυπάμαι που το λέω, πραγματικά λυπάμαι, μας βλέπουν και γελάνε. Δηλαδή δεν τίθεται θέμα η Β' Εθνική σου να ξεκινήσει 5 μήνες, 4 από όταν η αρχική ημερομηνία που έπρεπε να δει εξαγωγή. Σε άλλες χώρες παίζουν την ώρα που εμείς ήμασταν κλειστά σε Super League 2 και Football League, οι άλλοι είχαν συμπληρώσει, οι άλλες χώρες, κάποιες είχαν συμπληρώσει 16-15 αγώνες και εμείς ήμασταν στο απόλυτο 0. Και θέλω απλά να πω ότι αν αυτό δεν σκέφτονται, δεν βάζει την κυβέρνηση και δεν βάζει στο τρυπάκι να σκεφτεί ότι καταστρέφονται αυτή τη στιγμή ένα πράγμα, το ποδόσφαιρο το οποίο είναι πανευρωπαϊκό άθλημα, δηλαδή όλοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο παντού, σε όλες τις ομάδες, στον κόσμο. Δεν είναι σωστό. Δηλαδή θα έπρεπε να κάνουν κάποιες ενέργειες για να βοηθήσουν όλες τις κατηγορίες. Είτε Α τοπικό, είτε Γ εθνική, είτε Β εθνική, όλες τις κατηγορίες να έχουν σε ένα επίπεδο. Γιατί αυτή τη στιγμή καταστρέφεται το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Κακά τα ψέματα αυτό είναι. Καταστρεφόμαστε. Όλοι, ποδοσφαιριστές, ομάδες, διοίκηση, προπονητές, όλοι. Όλοι είμαστε στην ίδια κατάσταση. Δεν βλέπω κάποια αλλαγή δυστυχώς. Ό,τι κινείται γύρω από το ποδόσφαιρο. Έτσι. Ναι. Γιατί για να δώσω αυτό που λέω. Και κάτι και σε αυτά που λέει ο Κωνσταντίνος, είχε απόλυτο δίκιο, ότι είμαστε, δεν νομίζω να κάνω λάθος, η μοναδική χώρα, θεωρώ παγκοσμίως, πανευρωπαϊκός είναι το σίγουρο, ότι πλην τη Super League δεν υπήρχε καμία άλλη δραστηριότητα σε καμία κατηγορία. Έτσι. Και παντού παίζουν όλοι. Ακόμα και στο Super League. Όταν είχαμε 0 αγώνες, οι υπόλοιποι είχαν 10. Βλέπουμε και σε όχι τόσο προηγμένες χώρες, να μην πιάσουμε μόνο την Αγγλία, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Ιταλία, οτιδήποτε που παίζουν μέχρι και το 7ο ραστεχνικό στη Γερμανία και αυτά. Και άλλες χώρες. Δεν σταματήσαν τα πρωταθλήματα. Αν σταματήσαν για ένα-δύο μήνες, όταν έγινε πανεκκίνηση, ξεκίνησαν όλα. Και από πέρυσι, εμείς το Μάη που ξεκίνησε, Απρίλη-Μάη ξεκίνησε η Super League για να γίνουν και τα play-off, δεν ξαναεπανεκκίνησε καμία κατηγορία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κωνσταντίνε, από την διοίκηση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών, είστε ευχαριστημένοι, δηλαδή έκανε ό,τι μπορούσε μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος και τι μπορεί να κάνει για να βοηθήσει τα σωματεία εν ώψη... Καταρχήν, από τον Νοέμβρη που μπήκε σε αναστολή, η ΕΠΣ Αθηνών,
δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση. Σίγουρα όλοι περιμένουν την ΕΠΟ, θεωρώ. Αλλά από εκεί και πέρα θα μπορούσε να γίνει μια τηλεδιάσκεψη με τους προέδρους. Τη μία εβδομάδα με το προεδρείο της ΕΠΣΑ, παράδειγμα. Δεν έχει υπάρξει κάτι τέτοιο. Από ό,τι ξέρω, κάποια επίσημη ενημέρωση να έρθει κάποιο έγγραφο. Εκτός το συγγνώμη προκαταβολικά, αν κάνω εγώ λάθος. Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση να γίνει μια συνέλευση των ομάδων. Έστω με τηλεδιάσκεψη με κάποιο άλλο τρόπο ή με μέτρα προστασίας. Σε εσάς ως Ηράκλειο δεν είχατε κάποια. Όχι, δεν έχουμε κάποιο κάλεσμα, δεν ξέρω κάτι. Και με τον κύριο Μπελίτσιο και με τους άλλους δικούτες, με τον κύριο Μαριωτάκη, τον αντιπρόεδρο, τον γραμματέα, τους πάντες, δεν έχω κάποια ενημέρωση. Δεν ξέρω κάτι και στα site που διαβάζουμε και εσάς και τον Κυριάκο με το Soccer Life και όλους αυτούς που ασχολούνται, το πλεκτό με το αθηναϊκό ποδόσφαιρο. Όλοι ασχολούνται με το αθηναϊκό ποδόσφαιρο. Δεν έχω ακούσει κάτι. Δεν μιλάμε μεμονωμένα το να μιλήσουν δύο παράγοντες ή να μιλήσεις με κάποιον. Έπρεπε, δηλαδή είναι από τον Νοέμβρη αφημένο το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο στην τύχη του. Και δεν μιλάμε μόνο για την Α. Επισημαίνω είναι η Β Αθηνών, είναι η Γ Αθηνών, είναι οι ακαδημίες. Υπάρχουν χιλιάδες παιδάκια, υπάρχουν αθλητές, υπάρχουν τμήματα. Φέτος η ακαδημία λειτουργήσε ή φοβήθηκαν οι γονείς και δεν έφεραν τα παιδιά τους. Υπήρχε ένας φόβος, είχαμε όλα τα απαραίτητα μέτρα. Με τις μάσκες, με τα απαιτούμενα μέτρα, δεν μπαίνανε στο περιβάλλον χώρο. Χώτσαν απλά, αφήναν τα παιδάκια. Γινόταν και θερμομέτρηση. Ναι, είναι τα πάντα καταγραφή των στοιχείων, όπως και στην αντρική ομάδα και θεωρώ σε όλες τις ομάδες από ό,τι ξέρω. Υπήρχε πάντα αυτό. Ήταν όλα τα μέτρα που μας ζητήθηκαν. Από εκεί και πέρα όμως δεν προλάβανε σχεδόν να παίξουν επίσημα παιχνίδια. Και να συμπληρώσω κάτι, θα μου επιτρέψει. Ναι, ναι. Σε αυτό που λέω και τις ακαδημίες, επειδή είναι πολύ σοβαρό, επειδή έχω περάσει χρόνια στην ομάδα Ολυμπιακού Ακαδημίες και δόξα τω Θεώ, ξέρω πώς θα λειτουργούν επαγγελματικά και σε όλες τις ακαδημίες. Θέλω να πω αύριο μεθαύριο η κυβέρνηση, όταν και γενικά το ελληνικό ποδόσφαιρο, που φτάνει σε σημείο κάθε χρόνο να πηγαίνουμε και χειρότερα, σε εθνική ομάδα μιλάω και γενικά σε όλα τα πρωταθλήματα. Υπάρχει, συγγνώμη, αδίκτυπο παντού. Ναι, στην Ευρώπη. Αύριο μεθαύριο, όταν όλο ο κόσμο θα ελπίζει σε κάποιου νέου ποδοσφαιριστέ. Μικρούς που θα πρέπει να απαρτήσουν κάποιες εθνικές ομάδες, κάποιες ποδοσφαιρικές ομάδες, κάποια κλαμπ της χώρας. Με τι κριτήρια θα περιμένει αυτός ο κόσμος, όταν όλες οι ακαδημίες είναι κλειστές, όταν δεν αγωνίζεται κανείς, δεν προπονείται κανείς, όλα αυτά τα παιδιά μάλλον μεθαύριο, ένα όσο λέω παιδί από την Ακαδημία του Ηρακλείου, ένα παιδί από την Ακαδημία του Άταμ, τους Νέα Ιόνια, ένα παιδί από αυτές τις ομάδες θα έχει τα φόντα όλα να πρωταγωνιστεί και να παίξει μια μεγάλη ομάδα και να κάνει μια καριέρα αξιόλογη. Έχει χάσει τόσα χρόνια και κάνει τόσα πράγματα, πώς θα το κάνει. Δηλαδή, είναι όλο το ποδόσφαιρο της χώρας ζημιωμένο με την κατάσταση που υπάρχει τώρα και κανείς δεν βρίσκει και μια λύση. Μια άκρη, κανείς δεν το σκέφτεται αυτό. Όλοι κοιτάνε το ότι είναι κλειστά τώρα, δεν λέμε κουβέντα, δεν κάνουν. Κανείς σκέφτεται το μέλλον και πώς αυτά τα παιδάκια που μπορεί να είχαν μια ευκαιρία δεν θα την έχουν. Πολλοί θέλουν μπορεί να μην την έχουν καν. Έτσι όπως είναι η κατάσταση. Εμένα αυτό με στεναχωρεί περισσότερο γιατί είμαι και μικρός ηλικία. Είμαι 23 χρόνια, δεν είμαι και 30. Αυτό είναι το χειρότερο. Ή ποιος μας συγκιάται τώρα τα μικρά παιδάκια θα έχουν τη διάθεση να παίξουν από χρόνο. Και να μην μπουν στους γονείς, δεν θέλω να ξαναπώ, σταμάτησέ με. Δεν προσέχουν να προσαρμοστούν. Αποκτήσαν τους φίλους, τους χάσανε σε ένα-δύο μήνες μέσα. Ποιος μας το λέει αυτό. Και είναι αυτό που είπαμε πριν. Πώς θα στελεχωθούν οι ομάδες στην πορεία. Σωστά. Λοιπόν, να αλλάξουμε λίγο έτσι. Να μιλήσουμε για το αγωνιστικό κομμάτι στις 7 αγωνιστικές που έγιναν. Είχατε 3 νίκες, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες. Να ξεκινήσω με τον κύριο Χίτη. Είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή. Πέστε. Σίγουρα δεν πρέπει να είστε ευχαριστημένοι από την βαθμολογική συγκομιδή της ομάδας. Όχι, σίγουρα. Σε καμία των περιπτώσεων δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Θεωρώ ότι μιλάω για την ομάδα μας χωρίς να μειώνω κανέναν. Έχουμε την καλύτερη ομάδα της κατηγορίας. Κάναμε κάποια λάθη εμείς. Είμαι καθαρά εμείς οι ίδιοι και όταν λέω εμείς, βάζω τους πάντες. Εμένα, τους προπονητές, τους παίχτες, τα πάντα. Κάποια λάθη, κάποιες στιγμές αδράνειας, δεν δόθηκε απαιτούμενη προσοχή γιατί, αν δείτε λίγο τη στατιστική των παιχνιδιών, παράδειγμα, χάσαμε 3 παιχνίδια, ισοφαριστήκαμε μέσα στις καθυστερήσεις. Και ένα μετά το που χάσαμε στο κύπελο. Και ένα στο κύπελο. Δηλαδή, 4 παιχνίδια, 3 πρωταθλήματος και ένα με το φωστήρα στο κύπελο. Που ειδικά στο κύπελλο έγινε μια απίστευτη προσπάθεια από 0-3, γύρισε το παιχνίδι και στην τελευταία φάση του παιχνιδιού πήγαινε για παράταση. Δεχτήκαμε γκολ, έγινε και σε 3 παιχνίδια από τα αθλήματος. Άρα θεωρώ ότι με τη δουλειά και με το τελευταίο παιχνίδι που υπήρχε διακοπή και με το διπλό μέσα στην Ερυθρέα, μια ομάδα που είναι πρώτη στους πρωταγωνιστές φέτος, μια πολύ καλή ομάδα,
και με τη δουλειά στα λάθη και στις λεπτομέρειες που θα γινόντουσαν από τον κύριο Ρόμπα, από τον κύριο Ζιγούρη και από τα παιδιά τα ίδια, πιστεύω θα βρίσκαμε τον δρόμο μας. Φταίμε καθαρά εμείς για την εικόνα και τα άτυχα αποτελέσματα που είχαμε. Χωρίς να μειώσω, ξαναλέω, καμία ομάδα. Δεν υποτιμώ καμία ομάδα που μας πήρε μια ισοπαλία ή χάσαμε οτιδήποτε. Κωνσταντίνε, από τα 4 παιχνίδια τα οποία δεν κερδίσατε, στα 2 χάσατε και στα 2 φέρατε ισοπαλία. Θα μπορούσατε. Καταρχάς, κοιτάξτε, θέλω να πω, έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέει ο Κώστας, δηλαδή θα ακουστεί πολύ χλισέ, αλλά όντως έχουμε αδικήσει αυτούς μας πάρα πολύ. Επειδή ξέρω από την προσπάθεια που κάνουν οι συμπαίκτες μου και οι προπονητές μου και όλη η ομάδα γενικότερα και η διοίκηση, όλοι, από τότε που ξεκινήσαμε την πρώτη μέρα της προετοιμασίας μέχρι και την ημέρα που σταμάτησε, δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά. Κάθε παιχνίδι το οποίο έχουμε χαρίσει εισαγωγικά βαθμό σε κάποιες ομάδες και έχουμε χάσει εμείς, μας έχει πονέσει πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά, να βλέπεις την ομάδα σου να παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο και από ένα λάθος προσωπικό, ατομικό, κάποιο παίκτη και γενικά όλη τη ομάδα να χάνεις βαθμό και από εκεί που έπρεπε να είσαι πρώτος, γιατί έχεις χάσει 3 παιχνίδια στο 90, να βρίσκεις στην 5η θέση με 11 βαθμούς. Για μένα προσωπικά, επειδή είμαι χρόνια στο Ηράκλειο, δηλαδή είμαι 2 χρόνια, αλλά ήμουν και ακαδημίες εδώ και τα σχετικά, επειδή έχει μάθει να πρωταγωνιστεί, επειδή και εγώ ήρθα εδώ για να πρωταγωνιστήσω μαζί του, εμένα δεν μου άρεσε. Δηλαδή δεν είμαι ευχαριστημένος καθόλου. Δηλαδή εγώ θα ήμουν ευχαριστημένος αν ήμασταν πρώτοι, αν δεν υπήρχαν αυτά λάθη. Και αυτή τη στιγμή η ομάδα μου έχει το πάνω χέρι στο να κατακτήσει την άνοδο και το πρωτάθλημα. Βέβαια δεν σημαίνει ότι το παρατάμε, έτσι. Δηλαδή αν ξεκινήσει δύσκολο πράγμα, αλλά αν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, ο ίδιος στόχος θα είναι. Δηλαδή. Πάντως ο πρώτος όμιλος ήταν ο πιο δύσκολος και από τους τρεις. Ήταν ο πιο δύσκολος, αλλά να σου πω την αλήθεια, εμείς μόλις μάθαμε τον όμιλο που θα βρισκόμαστε, μας άρεσε. Γιατί θεωρώ ότι είναι καλό να ανταγωνίσει ομάδες που είναι εξίσου δυνατές σαν εσένα. Και το προτιμώ να είμαι σε αυτόν τον όμιλο παρά σε κάποιον άλλον. Εγώ προσωπικά σαν ποδοσφαιριστής. Γιατί μόνο από αυτούς τους ομίλους και από αυτές τις ομάδες και από αυτά τα παιχνίδια δείχνεις ποιος πραγματικά είσαι σαν ομάδα και τι μπορείς να κάνεις. Αυτό είναι αυτή αποψινωμένα. Υπάρχει και κάτι άλλο σε αυτό, με τους ομίλους. Το ξεχνάνε όλοι. Ίσως εμάς, από τη στιγμή που θέλουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, να μας έκανε καλό ότι είμαστε στο πιο δύσκολο όμιλο, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν τα παράζ. Σωστά. Δεν θα βγουν οι τρεις πρώτοι, θα παίξουν μεταξύ τους. Αλλά όλα σχετικά είναι, γιατί και στους άλλους ομίλους που αγωγόντουσαν μετά την κλήρωση ποιος θα είναι φαβορί, ποιος δεν θα είναι, ποιος δεν θα είναι, είδαμε και ομάδες που δεν τις περίμενε κανένας, όπως και στο δικό μας όμιλο. Υπήρχαν ομάδες που δεν τις περιμένατε πριν την έναρξη του πρωταθλήματος? Για μένα υπάρχουν ευχάριστες εκπλήξεις σε όλους τους ομίλους. Σε όλους τους ομίλους. Πες. Δηλαδή, όλοι λέγανε στο δικό μας όμιλο ότι τα τρία μεγάλα φαβορί είναι. Συγγνώμη για τη σειρά που τα λέω, είναι εντελώς τυχαία για να μην βάλω το Ηράκλειο, όχι παρεξηγηθεί κανένας, αλλά θα πούμε ας πούμε ότι ήταν η Διάνα Ηλιούπολης, το Ηράκλειο και ο Άταλος. Κάνω λάθος, αυτό ακούγονταν για τον όμιλό μας. Τα τρία μεγάλα φαβορί είναι αυτά. Η Νέα Ιωνία. Συγγνώμη, είναι ο κ. Εμαλόγλου, ζητώ συγγνώμη από τον κ. Μάκη, είναι η Νέα Ιωνία. Αυτές οι τέσσερις. Πέστε μου ποιο είναι πρώτος η διακοπή του πρωταθλήματος. Λοιπόν, πρώτος ο Πανερυθραϊκός με 16 βαθμούς, ακολουθεί Διάνα με 16, στην τρίτη θέση η νεοφώτιστη Δάφνη Παλιού Φαλήρου, στην τέταρτη θέση ο Ήφεσος Περιστερίου και μετά είστε εσείς με τον Άταλο και τη Θεία Λαγίου Δημητρίου με 11 βαθμούς. Άρα τα λεγόμενα μην επιβεβαιώνονται. Η Νέα Ιωνία έχει μια πολύ κακή χρονιά. Εμείς με τον Άταλο μοιραζόμαστε την πέμπτη θέση μαζί με τη Θεία. Πολύ ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος ο Ήφεσος. Πρότεινος μέχρι πριν μια δύο αγωνιστικές πριν γίνει η διακοπή. Ήταν πρώτος. Πανερυθραϊκός, πάρα πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλή η δουλειά σε όλες τις ομάδες. Άρα λοιπόν το φαβορί και το outsider είναι πολύ σχετικό στο ποδόσφαιρο. Ναι, έγινε η κλήρωση τότε, παρόν ήμασταν όλοι στην κλήρωση. Λέγανε όλοι πω ότι δύσκολο όμιλο είναι αυτό, πω ότι οι άλλοι όμιλοι είναι πολύ πιο εύκολοι. Δεν είναι ακριβώς έτσι όμως τα πράγματα και στην τελική εμάς καλό μας κάνει. Και εμείς αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος ο Κεντζαλίδης πριν ότι χαρήκαμε. Γιατί θεωρούμε ότι αν βγούμε από αυτόν τον όμιλο που λένε όλοι ότι είναι ο πιο δύσκολο πρώτη, πιστεύω θα έχουμε και τον πρώτο λόγο στα μπαράτζ. Αφού θα είμαστε τόσο καλή ομάδα και θα του έχουμε κερδίσει για να βγούμε πρώτοι. Κωνσταντίνε, ποιες άλλες ομάδες έτσι υπολογίζετε? Καταρχάς, εγώ προσωπικά και η ομάδα, σεβόμαστε όλες τις ομάδες. Ναι, δεν, είναι, δεν θα πάμε ποτέ, τον τελευταίο που είναι αυτή τη στιγμή, δεν θυμάμαι ποιος είναι, αλλά δεν πάμε ποτέ να παίξουμε τον τελευταίο και να πούμε «Α, είναι εύκολος, πάμε χαλαρά». Αυτά δεν υπάρχουν στο ποδόσφαιρο. Δεν το κάνεις στο ποδόσφαιρο. Ναι, αυτό στο ποδόσφαιρο υπάρχουν. Γιατί θα την πληρώσεις. Ακριβώς. Αυτό δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Προσωπικά σεβόμαστε και βλέπουμε κάθε παιχνίδι το ίδιο με οποιαδήποτε ομάδα και παίζουν. Γι' αυτό και σας είπα άλλωστε ότι για μένα δεν μετράει
δεν υπάρχει δύσκολο και εύκολο όμιλο. Δύσκολο και εύκολο όμιλο τον κάνει εσύ με την απόδοσή σου. Αν είσαι καλό εσύ, θα είναι για σένα εύκολο όμιλο. Θα παίξει, θα περάσει, θα πάρει βαθμού, θα ανέβει. Για μένα αυτό είναι το πάντσο ποδοσφαίρο. Όσοι νομίζω έχουν πει είναι εύκολο ο αντίπαλο που παίζουμε, είναι εύκολα τα πράγματα, στο τέλο δεν έχουν καταφέρει αυτό που ελπίζουν. Όλοι έχουν φάει τα μούτρα του. Εμεί δεν είμαστε από αυτέ τι ομάδε. Εμεί είμαστε από τι ομάδε που υπολογίζουμε τον κάθε αντίπαλο, που είμαστε ξεκάθαροι στο στόχο που έχουμε και δουλεύουμε σωστά και έτσι όπως πρέπει για να κατακτήσουμε το στόχο που έχουμε βάλει. Εμάς αυτή είναι η. Έτσι ακριβώς. Βήμα-βήμα βλέπεις κάθε Κυριακή, κάθε Σάββατο ανάλογα, βλέπεις το κάθε παιχνίδι. Όποιος και αν είναι, είτε είναι πρώτος, είτε είναι τελευταίος. Βλέπετε τι γίνεται κάθε ομάδα. Ωραία. Κύριε Χίτη, να πάμε τώρα στο κομμάτι της διαιτησίας. Ναι. Είχατε τη φετινή σεζόν παράπονα από τη διαιτησία. Και ποια είναι η εικόνα της διαιτησίας, αν έχει βελτιωθεί. Να ξεκινήσουμε καταρχήν ότι οι διαιτητές είναι άνθρωποι. Και οι διαιτητές είναι άνθρωποι. Εδώ βλέπετε, έχει μπει το VAR πλέον στη ζωή μας, τουλάχιστον στις επαγγελματικές καθαρά κατηγορίες και σε επίπεδα τα ευρωπαϊκά κύπελα, και πάλι λάθη γίνονται. Λοιπόν, δεν θα μπω στη διαδικασία ούτε να πω αν έχουμε καλές ή κακές διαιτησίες. Υπάρχουν και καλές και κακές διαιτησίες. Θέλω να σκέφτομαι ότι καμία δεν έχει δόλο. Όχι για μας, για τον οποιοδήποτε. Έτσι, θέλω να, αυτό που πρέπει να παίρνω με τον ιδρώτα των παιδιών μου στο γήπεδο και με την προσπάθεια που κάνουν στις προπονήσεις, δεν θέλω να μου το στερεί κανένας. Θέλω να με παίζουν όλοι 50-50, δεν ζητάω ούτε κάτι περισσότερο ούτε κάτι λιγότερο. Δεν θα επικεντρωθώ σε κάτι. Δηλαδή τώρα δεν θυμάμαι κιόλας. Τον Άγιο είναι ένα. Δεν θυμόμαστε γιατί περάσαμε και τόσοι μήνες από το τελευταίο παιχνίδι. Τον Άγιο είναι ένα λάθος υπέρ μας ή ένα κατά μας. Δεν στέκομαι σε αυτό. Καλή ομάδα να έχουμε και να προσπαθούν οι διαιτητές όσο μπορούν να κάνουν λιγότερα λάθη που είναι μέσα στο παιχνίδι. Γιατί από λάθη μπαίνουν τα γκολ και από λάθη το διαιτητή γίνονται και κάποια άλλα λάθη. Έτσι πάει. Από τη διοργάνωση του πρωταθλήματος είστε ευχαριστημένοι. Θεωρώ ότι πήγαινε καλά. Σε γενικές γραμμές πήγαινε καλά. Δεν ξέρετε τι γίνεται. Ήταν μικρό το διάστημα που παίξαμε. Ναι. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να γίνει μετά από ένα, από δύο μήνες και. Όπου και να πήγαμε, όπου και να μας φιλοξενήσαν, ήμασταν ευχαριστημένοι. Δεν υπήρχε το παραμικρό. Το ίδιο πιστεύω και με εμάς. Δεν προλάβαμε να χαρούμε και στο δικό μας το γήπεδο. Προλάβαμε να παίξουμε ούτε ένα μήνα. Πήγαμε μετά από δύο χρόνια, μετά από τόση ταλαιπωρία. Το βλέπουμε κλειδωμένο και δεν μπορούμε να μπούμε μέσα. Θεωρώ ότι πηγαίνουν τα πράγματα καλά. Σας λέω. Από εκεί και πέρα τώρα, τι γίνεται. Κωνσταντίνε, πώς είναι να αγωνίζεσαι χωρίς, σε άδειο γήπεδο, χωρίς την παρουσία φιλάθλων. Να σκοράρεις και να μην μπορείς να το πανηγυρίσεις με τους φιλάθλους, με τους φίλους σου, με άτομα της οικογένειάς σου. Θα πω πολύ στενάχωρο, γιατί σε μισό το ποδόσφαιρο και το κάθε άθλημα, δηλαδή όλος ο κόσμος θέλει να τα βλέπει. Δηλαδή και αυτοί που αγωνίζονται, δηλαδή στις ομάδες και σε ένα γήπεδο, θέλω να βλέπουν κόσμο. Δηλαδή, εγώ προσωπικά, επειδή είμαστε και μια ομάδα που έχουμε πάρα πολύ κόσμο και όταν είναι εφικτό και είναι ο κόσμος εντός του γήπεδου, πραγματικά είναι ένα γήπεδο που είναι κολαστήριο και είναι δύσκολο για κάθε αντίπαλο να περάσει από εδώ. Και το λέω δηλαδή, επειδή το έχω ζήσει και σαν οπαδός του γήπεδου, ούτε καν σαν μέλος της ομάδας, εγώ προσωπικά στεναχωριέμαι για όλο τον κόσμο, δηλαδή και για όλες τις ομάδες. Δηλαδή, όλες οι ομάδες θέλουν να έχουν τον κόσμο με το μέρος τους, γιατί για τον κόσμο στην ουσία είναι το ποδόσφαιρο, είναι αυτό το άθλημα. Εντάξει, εμείς στην ουσία είχαμε, επειδή το γήπεδο μας είναι έτσι δομημένο, που μπορεί ο κόσμος να είναι και πάνω από τα σύρματα και να βλέπει, αλλά δεν είναι για όλες τις ομάδες το ίδιο και δεν είναι το ίδιο με το να είναι μέσα ο κόσμος. Οπότε είναι στενάχωρο. Ας πούμε, τώρα αν μπορείς να πανηγυρίσεις τον κόσμο με τον πατέρα σου, τον αδερφό σου, τον φίλο σου, είναι λίγο στενάχωρο. Αυτό. Πάντως, το μόνο καλό φέτος, κύριε Χίτη, ότι φτιάχτηκε το γήπεδο και μπήκατε επιτέλους στη φυσική σας έδρα. Και δεν μπορούμε να το χαρούμε. Ούτε τη φυσική μας έδρα, ούτε τα παιδιά να κάνουν τις προπονήσεις, ούτε τίποτα. Και αυτό με τον κόσμο που είπατε είναι φαγητό χωρίς άλλο το επίπεδο. Δεν υπάρχει δουλειά. Γενικά, όχι για εμάς μόνο. Που εμάς, εντάξει, και η έδρα μας έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Το περιμέναμε πώς και πώς να μπούμε. Ήμασταν δύο χρόνια. Στην ουσία, παίζαμε δύο πρωταθλήματα φιλοξενούμενοι. Όλα τα παιχνίδια εκτός έδρας. Δηλαδή είναι άθλος. Και ξέρω και άλλες ομάδες. Ξέρω τον Άγιο Δημήτρη. Άλλες ομάδες που δεν θυμούνται τώρα και με το Περιστέρι είχαν κάποια προβλήματα κάποιες ομάδες και είναι απίστευτο τώρα έτσι. Δύο χρόνια χωρίς γήπεδο. Και πηγαίναμε μία στη Μεταμόρφωση, μία στην Ιωνία. Ευχαριστούμε τους ανθρώπους που μας το παραχωρούσαν, δεν το συζητώ. Αλλά δεν μπορούμε να χαρούμε το γήπεδο μας. Και ότι δεν υπάρχει κόσμο στα γήπεδα που δεν ξέρω, θα μπορούσε με μια θερμομέτρηση, με κάποια επιμέλεια της πολιτείας να μπαίνει ένα ποσοστό μικρό, δεν ξέρω, ανάλογα τη χωρητικότητα, ένα 10-20%. Δεν είναι, είναι απίστευτο χωρίς κόσμο.
Κύριε Χίτη, τώρα ήθελα να μου αναφέρετε το Δέλτα Σίγμα. Ποιοι είναι στη διοίκηση, εκτός από εσάς. Λοιπόν, η διοίκηση είναι ο κύριος Μπελίτσος, που είναι και ο βασικός χρηματοδότης της ομάδας πολλά χρόνια δίπλα μας. Λοιπόν, είναι ο κύριος Αμαριωτάκης, είναι ο κύριος Βούτσιος, είναι ο κύριος Μίνας Κωνσταντίνος, η κυρία Πελιτσίδου, ο κύριος Χελιώτης ο Μιχάλης. Τώρα δεν θέλω να πω τους αναγνωματικούς, θα με συγχωρέσουν γιατί μπορεί να μην τους πω με τη σειρά που πρέπει να ξεχάσω κάποιον. Αυτός είναι ο βασικός χρωμός και οι αναγνωματικοί που υπάρχουν. Συν τα πολλά μέλη που έχει η ομάδα που συμμετέχουν στη διαδικασία του διαλόγου. Και βοηθάνε χρόνια. Έτσι. Και βοηθάνε χρόνια ο καθένας, δηλαδή και άνθρωποι που δεν είναι, να ξέρετε κάτι, και άνθρωποι που δεν είναι στη διοίκηση. Και άνθρωποι που δεν είναι στη διοίκηση, που είναι πολύ κοντά στην ομάδα, γιατί κατά καιρούς κανένας μας δεν είναι στη διοίκηση. Κάποιοι μπαίνουν και είμαστε δίπλα στην ομάδα. Υπάρχει πολύ βοήθεια από όλους αυτούς τους ανθρώπους. Οι φύλαθλοι, υπό κανονικές συνθήκες, δεν μιλάμε. Είναι κοντά στην ομάδα. Είναι κοντά στην ομάδα και εντός, πολύ περισσότερο από ό,τι εκτός. Και τους έχει λείψει, δηλαδή και μας στέλνουν κάποιο μήνυμα, μας ρωτάνε ή βρισκόμαστε στον δρόμο, τι θα γίνει, θα ξεκινήσουμε, τι θα κάνουμε. Είναι πολύ κοντά. Δηλαδή εμείς χάνουμε αρκετά χωρίς τον κόσμο μας. Όπως και όλες οι ομάδες πιστεύω. Και όλες οι ομάδες. Κωνσταντίνε, έβαλες, πρόλαβες, έβαλες 5 γκολ. Τα έβαλες σαν γκολάκια φέτος. Δόξα τω Θεώ, ξεκίνησε καλά. Ξεκινήσαμε καλά σαν ομάδα. Εντάξει, εγώ προσωπικά θέλω, επειδή είμαι επιθετικός, μου αρέσει πάντα να σκοράρω, μου αρέσει πάντα να κάνω assist. Γενικά αγαπώ το ποδόσφαιρο, να το πω ολοκληρωτικά. Απλά αυτό, η μόνη μου πικρία είναι ότι δεν μπορώ να το χαρώ. Όμως εντάξει, είμαι ευχαριστημένος από τη μέχρι τώρα εικόνα μου. Προσωπικά πάντα μιλώντας. Πού θες να αφιερώσεις τα 5 γκολ που έχεις πετύχει μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος? Στην οικογένειά μου σίγουρα, στους φίλους μου και στην ομάδα. Δηλαδή γιατί αυτούς βοηθάω. Με την απόδοσή μου αυτή και εμένα και την ομάδα μου. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Κάνω μια παρένθεση σε αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος. Για να ξέρετε, ξέρετε. Σε πολλές γειτονιές, εγώ θα μιλήσω για εμάς για το Ηράκλειο. Πολλά παιδιά που είναι τώρα στο Ηράκλειο στην ομάδα, παλιά οι γονείς τους, ο πατέρας τους έτσι κατά βάση, έχουν παίξει σε διάφορες ομάδες του Ηρακλείου. Γιατί η συγκεκριμένη ομάδα υπάρχει από το 99 και μετά με τη συγχώνευση. Σωστά. Δηλαδή και ο μπαμπάς του Κωνσταντίνου, γιατί είμαστε φίλοι, είμαστε κοντά στις ηλικίες, έχει παίξει μπάλα, έχουμε παίξει μπάλα μαζί. Είναι πάρα πολλά τέτοια παιδιά που είναι στην ομάδα. Ξέρεις, υπάρχει μια συνέχεια, ένα δέσιμο. Και είναι πολύ όμορφο αυτό, αλλά φτάσαμε στη σημεία να μην μπορούν να έρθουν στο γήπεδο να δουν τους φίλους τους, τα παιδιά τους, οτιδήποτε. Κωνσταντίνε, γούρια έχεις? Γούρια δεν έχω, όχι, να πω την αλήθεια, δεν έχω γούρια. Γενικότερα... Είναι κάτι που κάνεις πριν να ξεκινήσεις το παιχνίδι? Δεν έχω κάποιο γούρι συγκεκριμένο να σου πω, απλά εγώ πιστεύω ότι γενικά όταν, ας πούμε, όταν έχεις κοιμηθεί καλά, όταν έχεις προσέξει πολύ τη ζωή σου την προηγούμενη μέρα το αγώνα, εγώ, πούμε, αν το θέλετε σαν γούρι, την προηγούμενη μέρα το αγώνα δεν βγαίνω καθόλου από το σπίτι. Είναι επιλογή μου, θέλω να είμαι ξεκούραστος και να είμαι έτοιμος για την επόμενη μέρα τον αγώνα. Αλλά γενικά πιστεύω όταν έχεις θετική ενέργεια, καλή διάθεση, έχεις κάνει σωστά το πρόγραμμά σου την προηγούμενη μέρα, είσαι και ταυτόχρονα έτοιμος να προσφέρεις μες στο γήπεδο. Δηλαδή, αυτή είναι η άποψη μου, εμένα δεν έχω κάποιο βούλιο. Όλοι έχουν κάτι, όλοι έχουν κάτι, απλά δεν τα λένε. Όλοι έχουν κάτι. Υπάρχει. Δεν είναι εμένα, κρατάω πράγματα, όλοι έχουν κάτι. Ναι, ας πούμε, βούρι. Εγώ, ας πούμε, έχω ένα σταυρό που κάθε φορά πριν ξεκινήσω ο αγώνας το δούμε στον Κώστα. Όλα τα παιδιά. Υπάρχει, αλλά δεν είναι γούρι, εντάξει. Υπάρχει μια πλάκα μεταξύ εσένα και του Γκούγκα, ξέρω εγώ ποιος θα βάλει τα περισσότερα γκολ, έτσι. Σίγουρα, με τον Κώστα είμαστε και πολύ φίλοι, έτσι καλώς, και με τον Βασίλη τον Όπλο και με τον Χρήστο. Είμαστε παιδιά γενικά και του Ηρακλείου. Πάντα υπάρχουν παιδιά και τον Άρη τον Ταβαρίνο. Όλα τα παιδιά, δεν θέλω να κατανομάσω όλα τα παιδιά. Είστε μια παρέα, Κώστα. Είμαστε μια παρέα, ναι, εννοείται. Έχει τύχει πολλές φορές να βγούμε όλα αυτά τα παιδιά που ανέφερα παρέα έξω και εξωγηπαιδικά. Γενικά τώρα το πιο ωραίο που έχουμε εμείς στο Ηράκλειο σαν ομάδα είναι ότι και η διοίκηση και ο κόσμος και όλοι τα παιδιά είμαστε και φίλοι εκτός γηπέδου. Δηλαδή γιατί μένουμε στο Ηράκλειο, οπότε βλεπόμαστε και εκτός γηπέδου. Ωραία, δεν θα ρωτήσω τον κύριο Χίτη, θα ρωτήσω εσένα. Να συμπληρώσω κάτι σε αυτό. Βεβαίως. Φανταστείτε ότι και παιδιά που έχουν περάσει από την ομάδα και έχουν φύγει ή γύρισαν πάλι οτιδήποτε, έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις και με τα παιδιά που παίζουν τώρα και εμείς και φιλικές, βρισκόμαστε όλοι έξω γι' αυτά. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα στην ομάδα. Έτσι. Πολύ καλό κλίμα στην ομάδα. Αυτό έχει χτιστεί. Δεν έγινε από μια μέρα στην άλλη. Έχει παίξει ρόλο ο κ. Μπελίτσος, η υπόλοιπη διοίκηση, όλοι εμείς που είμαστε γύρω από την ομάδα. Και γι' αυτό πολλοί θέλουν να είναι στην ομάδα. Γιατί αυτό περνάει προς τα έξω. Κωνσταντίνε, κάποιος που δεν ξέρει το Ηράκλειο, θέλω να μου πεις την ενδεκάδα.
μια ενδεκάδα του. Ξεκινάμε. Ποιος είναι ο τερματοφύλακας? Πρόσεξε τι θα πεις τώρα. Νομίζω δεν είμαι ο αρμόδιος να μιλήσω για αυτό το κομμάτι. Και δεν θα ήθελα να μιλήσω. Όχι. Γιατί να αδικήσω κάποιον. Μπορεί εγώ να θέλω να βάλω παίχτες, ας πούμε, φίλους μου. Δεν είναι ωραίο. Δεν μπορώ να το. Και είναι οι δύο τερματοφύλακες. Είναι ο Εφρέμ και ο Γιάννης ο Γιώργης αυτή τη στιγμή. Ωραία. Και ο Αγγελάκος. Φυσικά μην ξέρω τον Αγγελάκο, ένα από τις ακαδημίες στο παιδί. Τρεις τερματοφύλακες έχουμε. Πάμε παρακάτω. Πάμε πιο μπροστά. Στην άμυνα, ποιοι είναι? Είναι ο Παναγιώτης ο Ζήσιλας, ο Λιαπίδης, ο Βασίλης που είναι και τραυματίας επαρχιά στο. Δυστυχώς στην αρχή της χρονιάς του έχουμε τα περαστικά. Το έχουμε βγει. Είναι καλά αυτή τη στιγμή. Είναι ο Θοδωρής ο Κόντης που μπορεί να παίξει αυτή τη θέση. Είναι ο Καρόνης. Είναι ο Καρόνης δεξιμπάκ με τον Άλντο. Ο Κατσούλης με τον Αντώνη το Χιώτη αριστερά. Στο κέντρο. Ποιος είναι αυτός που δίνει σε σένα την παλιά, την πάση? Εγώ έχω πολύ καλή σχέση. Είμαστε και κολλητοί εκτός γηπέδου, δηλαδή από σαν αδερφός με τον Κώστα τον Χρήστο. Έχουμε πολύ καλή συνέντευξη λόγω ότι συνεπήρξαμε και στον Ολυμπιακό μαζί. Και ήμασταν και στο ίδιο σχολείο. Είμαστε γενικά κάθε μέρα μαζί. Όπως και με τον Βασίλη τον Αντωνόπουλο, το ίδιο πράγμα ακριβώς. Ο Νταβαρίνος ο του Κουτζόγλου, ο Νταβαρίνος ο Άρης που έχουμε εξαιρετική σχέση με τον Άρη. Πολύ φίλοι. Ο Μαντάς είναι πάρα πολύ παιδί. Δηλαδή, αν κάτσουμε να σου πω τα όρια του παιδιού. Οι μικροί που έρχονται από τι ακαδημίες. Είναι όλοι. Ο Γκούγκας με Μακρύδη μπροστά. Είναι πάρα πολλοί παίχτες, δηλαδή δεν θέλω να αδικήσω κάποιον, γι' αυτό δεν θέλω να πω η δεκάδα. Για μένα είναι όλοι. Ασχέτω από αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος, δεν θα ήταν σωστό με την έννοια ότι εγώ θεωρώ, ο Κώστας του ζει όπως εγώ κάθε μέρα, αυτός μέσα, εγώ δεν παίζω μέσα στο γήπεδο, αλλά είμαι μαζί τους κάθε μέρα, έχουμε δύο δεκάδες. Δηλαδή θα όντως θα αδικηθεί κάποιο παιδί, αν πεις, ναι, σίγουρα παίζουν 11. Σίγουρα παίζουν 11, δεν γίνεται να παίξουν και 20. Αλλά έχουμε πολλούς άξιους παίχτες. Αυτό είναι ευχάριστο πονοκέφαλος για τον Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Και επειδή μιλάτε με τον κύριο Ρόπα τον Λουκά, μπορεί να σας επιβεβαιώσει. Ωραία. Πώς είναι η συνεργασία σου με τον Λουκά τον Ρόπα και με τον Δημήτρη τον Ζιγούρη, πώς ήταν? Είναι πολύ καλή, δεν το συζητώ. Δεν έχω κάποιο παράπονο προσωπικά. Οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες, καταρχάς να το πω. Δουλεύουν πολύ επαγγελματικά. Προσπαθούν να μας μεταδώσουν το καλύτερο. Εντάξει, σίγουρα λάθη γίνονται και από τη μεριά τους, γίνονται και από τη μεριά μας. Άνθρωποι είναι και αυτοί. Δηλαδή, ας πούμε, το καλό με την όλη ομάδα είναι ότι θα γίνουν κάποια λάθη, αλλά δεν θα υπάρξει τριβή. Δεν θα τσακωθεί κάποιος με τον προπονητή, ούτε έχουμε τριβή περιστατικά. Δηλαδή, προσπαθούμε να τα έχουμε αφήσει όλοι εκτός για το καλό της ομάδας. Και δεν υπάρχει το εγώ. Δηλαδή, λύνεται για το καλό της ομάδας. Ακριβώς, όπως λέω κόσμο. Δηλαδή, αλλά εγώ προσωπικά δεν θα μιλήσω για άλλους, γιατί δεν είμαι σε θέση να μιλήσω. Εγώ προσωπικά δεν έχω κάποιο παράπονο. Εντάξει, αυτό που είπε ο Κώστας πριν, σίγουρα αν θα μείνω μια φορά εκτός ενδεκάδας και δεν θα ξεκινήσω, θα με ενοχλήσει. Ναι, αλλά δεν ξέρω ότι έτσι θα πρέπει να γίνει, γιατί κάποιος θα δικηθεί όπως ο Κώστας. Δεν θα κάτσω δηλαδή να τσακωθώ ούτε με τον κύριο Ζιγούρη, ούτε με τον κύριο Λόπα, ούτε με κανέναν. Και δεν έχω και καμία τέτοια διάθεση εγώ προσωπικά. Ό,τι και κανένα άλλο νομίζω από την ομάδα. Αυτό μπορεί να το διαβιώσουν όλοι. Η διοίκηση είναι κοντά σας? Υπάρχουν παράπονα. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Υπάρχουν παράπονα από τον γενικό αρχηγό? Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα γιατί είναι δίπλα μου. Αλλά όχι, δεν υπάρχει κανένα παράπονο πραγματικά. Ο Κώστας ειδικά είναι κάθε ώρα και στιγμή διαθέσιμος. Δηλαδή και 12 ώρα έχει τύχει να τον πάρω τηλέφωνο για κάτι που χρειάστηκα και τον έχω πάρει. Δηλαδή ο κ. Ζουμπέλιος με τις υποχρεώσεις του άνθρωπος, δόξα τω Θεώ, όσο μπορεί παραπάνω είναι κοντά μας. Άρα αυτό είναι το μυστικό. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση όλοι μεταξύ μας. Αυτό είναι το μυστικό. Είστε όλοι μια γροθιά. Είμαστε όλοι μαζί. Δεν υπάρχει το εγώ που λένε όλοι. Δηλαδή, είμαστε όλοι, ο καθένας ατομικά αλλά και ομαδικά, να βοηθήσουμε την προσπάθεια που γίνεται στο σύλλογο. Ατομική κριτική ο καθένας, μετά όλοι μαζί για το καλό της ομάδας. Η ομάδα είναι μία. Σήμερα είμαι εγώ, αύριο μπορεί να μην είμαι. Αν είμαι δίπλα στην ομάδα, μπορεί να μην είμαι σε αυτό το πόστο. Μπορεί ο Κωνσταντίνος αύριο το παιδί να κάνει μια πολύ καλή μεταγραφή, μπορεί να πάει αλλού. Το θέμα είναι ότι η ομάδα είναι πάνω από όλους. Άρα βάζουμε όλοι το κοινό καλό, το κεφάλι κάτω και δουλεύουμε για τον κοινό στόχο, τον κοινό σκοπό. Κωνσταντίνε, αν σου έλεγα να μου ξεχωρίσεις δύο γκολ από όλα όσα έχεις πετύχει μέχρι... Ναι. Ποια θα ξεχώριζες? Είναι κάποια γκολ που τώρα τα θυμάσαι έτσι, τα έχεις πανηγυρίσει έντονα, ήταν ωραίο γκολ? Μιλάτε για το ελληνικό Ηρακλείο φυσικά. Γενικά. Σε όλη σου την ποδοσφαιρική διαδρομή μέχρι τώρα. Σε όλη την προσωπική, δηλαδή ας πούμε αν κρίνω όταν ήμουν στο Ολυμπιακό και στην Εθνική Ελλάδος, εγώ προσωπικά ένα πολύ σημαντικό γκολ που έχω βάλει στο Euro στη Βουλγαρία το 2015 με την εθνική ομάδα. Αυτό μου έχει μείνει. Και όσον αφορά και το Ηράκλειο,
Δύο γκολ που τα πανηγύρισα με την ψυχή μου ήταν τα φετινά, στο παιχνίδι με τον. Συγγνώμη, με το Φωστήρα, εδώ στο γήπεδό μας. Στο κύπελλο που από 0-3, εγώ προσωπικά ήμουν σίγουρος ότι. Δηλαδή, 1-3 είχαμε πάει στο ημίχρονο. Ήμουν σίγουρος ότι η ομάδα θα το γυρίσει το παιχνίδι. Όπως και έγινε, πήγαμε 3-3, αλλά δεν καταφέραμε λόγω ότι φάγαμε γκολ στο κύπελλο. Αλλά είναι αυτά τα δύο γκολ, σε αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι με το Φωστήρα στο κύπελλο. Είχα βάλει δύο γκολ και δηλαδή. Είχα ξεσπάσει πάρα πολύ γιατί ήταν μια δύσκολη περίοδος τότε για μένα, 2-3 αγώνες και μου είχε φύγει όλο το άγχος και ό,τι είχα νομίζω την κατάλληλη στιγμή. Δεν βοήθησε φυσικά, δηλαδή δεν καταφέραμε, αλλά εγώ αυτά δύο γκολ τα πανηγύρισα με την ψυχή μου προσωπικά. Κωνσταντίνε, πες μου από πού ξεκίνησες όλη σου τη διαδρομή μέχρι τη φετινή στο Ηράκλειο. Εγώ ξεκίνησα από τις ακαδημίες του Ηρακλείου πρώτα ένα χρόνο, μετά πήγα στο. Ξεκίνησες ως επιθετικός? Ναι, πάντα. Μου άρεσε η επίθεση, πάντα από μικρός είχα το μικρόβιο αυτό. Μετά πήγα στον Ερμή Ηρακλείου πολλά χρόνια, από όπου και το 10 έφυγα και πήγα στο Ολυμπιακό. Ο πρώτος σου προπονητής? Πρώτος μου προπονητής, πάντα πολλά χρόνια πίσω, δεν θυμάμαι τώρα, σπαντά αλήθεια. Ήταν ο Στένιος Ορφανίδης, που είναι στην ΑΕΚ τώρα, στις ακαδημίες ΑΕΚ ο άνθρωπος, ο Νίκος ο Μανάφας επίσης, ο Αλέξανδρος Κουφογιάννης, ήταν πολύ, δεν θέλω να ονοματίσω. Το 2010 μέχρι το 2018 ήμουν σε Ακαδημία του Ολυμπιακού, όπου και την τελευταία χρονιά έγινε επαγγελματίας. Και εκεί είχα συνεργαστεί με πολλοί αξιόλογους προπονητές και ανθρώπους που έχουν παίξει υποδοχές, όπως τον κύριο Μαυρογεννίδη, τον κύριο Καραταΐδη, πολλούς από τον κύριο Θεό, πολλούς ανθρώπους. Δεν θέλω να ξεχάσω κάποιον. Και από το 2018 μέχρι και σήμερα έχω παίξει Αχαρναϊκό, Κερατσίνη, Ασπρόπυργο τότε που κάναμε και την άνοδο στη Φουρμπολή. Γενικά έχω παίξει αρκετές ομάδες και στο Ηράκλειο τώρα. Εάν σου έλεγα να ξεχωρίσεις την καλύτερη σου αγωνιστική στιγμή, θα ήταν η άνοδος αυτή που ανέφερες τώρα? Και αυτή θα ήταν, αλλά εγώ προσωπικά για μένα ήταν. Πώς να πω, σαν καλύτερες χρονιές ήταν στον Ολυμπιακό. Διότι εκεί εργαζόμουν επαγγελματικά, οι άνθρωποι μου πάρχαν πάντα. Μου έδωσαν τη δυνατότητα να παίξω στο Euro με την Εθνική Ελλάδος, στο Champions League νέων. Δηλαδή έζησα πολλά πράγματα. Εντάξει, και εννοείται ότι δεν ξεχνάω το Ηράκλειο, γι' αυτό αυτός είναι και ο λόγος που γύρισα. Γιατί έχω ένα πολύ συναισθηματικό δέσιμο με την ομάδα. Αν σε ρωτήσω, η ομάδα της καρδιάς σου θα μου πεις το Ηράκλειο? Ναι, ξεκάθαρα. Γιατί είναι η ομάδα της πόλης μου. Έχω πολύ συναισθηματικό δέσιμο. Δηλαδή, άνθρωποι, ξέρω τους πάντες. Και από την ομάδα και από την περιοχή και από όλα. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να έχεις καλή σχέση και με την ομάδα και με τον κόσμο γύρω. Γιατί θα σας είπα, εμείς με τον κόσμο, σαν ομάδα και σαν παιδιά που έχουμε μεγαλώσει στο Ηράκλειο και έχουμε ζήσει εδώ. Οι δικοί μου γονείς είναι από το 1998 εδώ που γεννήθηκα. Οπότε είναι, ναι, η ομάδα σκάνε το Ηράκλειο. Και εντάξει, μετά ευγνωμονώ εννοείται τον Ολυμπιακό που έχω περάσει πολλά χρόνια. Είμαι και Ολυμπιακός, το λέω. Δεν θα έπρεπε κανονικά, αλλά το λέω. Δικαιολογήσε, δεν πήρα. Αλλά εντάξει, είναι αυτό. Εσείς κύριε Χίτη, τι ομάδα είστε? Εγώ είμαι ΑΕΚ. Πειραζόμαστε και με τον Κωνσταντίνο και μόλις. Είναι καλά, είναι πολύ καλό το κλίμα. Σωστά. Μας αρέσει πολύ όλο αυτό. Και είναι πάρα πολλά χρόνια το κλίμα στην ομάδα έτσι. Τώρα να ρωτήσω κύριε Χίτη, αν μιλάτε με τους υπόλοιπους, τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης, αν δεν γίνει φέτος πρωτάθλημα, κάνετε τον προγραμματισμό σας για την καινούρια αγωνιστική χρονιά. Πρώτον, είστε ευχαριστημένοι ως διοίκηση από το προπονητικό team, τον κύριο Ζιγούρη, από τον κύριο Ρόπα? Κοιτάξτε να δείτε, από τη δουλειά των προπονητών και από ό,τι ξέρω και από τα άλλα μέλη της διοίκησης, είναι όλοι ευχαριστημένοι, πολύ. Δουλεύουν πάρα πολύ, δουλεύουν σε επαγγελματικά πρότυπα, τιμούν και με το παραπάνω αυτό που κάνουν. Η δουλειά του στην ομάδα φαίνεται και θα φαινόταν και πολύ περισσότερο αν δεν είχε κοπεί το πρωτάθλημα. Το πόσο καλοδουλεμένη είναι η ομάδα και το ξέρουν και τα παιδιά καλύτερα από μένα. Από τις 3 Αυγούστου που έχουμε μπει μέσα στο γήπεδο, έχουν μπει τα παιδιά. Λέω έχουμε μπει γιατί είμαι μαζί τους έτσι όλη μέρα. Πρωινές, απογευματινές προπονήσεις. Λοιπόν, έχουν δουλέψει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι όλοι από τη συνεργασία τους. Αν τελικώς η χρονιά πάει προς ακύρωση, αν πάρουμε αυτό το σενάριο, εμάς ο στόχος μας. Από ό,τι ξέρω αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι να κρατηθεί το ρόστερ. Είναι να κρατηθεί όλοι οι παίκτες. Είναι να κρατηθεί το ρόστερ με τις ανάλογες συζητήσεις που θα γίνουν. Σωστά. Να κρατηθεί όλο το team όπως είναι τα πάντα, να πορευτεί η ομάδα για να πάει να πετύχει το στόχο του χρόνου. Να πάει να ανέβει, να πάρει το πρωτάθλημα του χρόνου. Τώρα από εκεί και πέρα.
το τι προσταφερές θα γίνουν, το τι αλλαγές θα υπάρχουν επειδή αλλάζει όλο το ποδόσφαιρο και ένα παραπάνω πέρα στο τεχνικό, αυτά που είπανε νωρίτερα, θα τα δούμε και τους επόμενους μήνες σιγά-σιγά. Να δούμε καταρχήν τι γίνεται με τη χρονιά σε εισαγωγικά που διανύουμε. Τι θα γίνει. Θα θέλετε να ευχαριστήσετε κάποιον που σας, ως διοίκηση που έχει βοηθήσει την ομάδα, έχει στηρίξει οικονομικά. Ευχαριστώ από μένα, είναι προς όλους τους ανθρώπους που τρέχουν για αυτή την ομάδα. Το πολύ μεγάλο ευχαριστώ προσωπικά για μένα, αλλά πιστεύω και από τον περισσότερο κόσμο, είναι προς το χρηματοδότη της ομάδας, τον κύριο Δημήτρη τον Πελίτσο, που είναι τα τελευταία 12-13 χρόνια δίπλα στην ομάδα και την έχει αλλάξει επίπεδο. Επί της προεδρίας του έγινε η άνοδος και στη ΓΑΜΑ Εθνική, το 2015, που έχει δημιουργηθεί τα γραφεία της ομάδας, όλο αυτό το κλαμπ των ακαδημιών, στα πρότυπα που λειτουργούν, στα παιδιά παρέχουμε τα πάντα. Ναι, δεν το συζητάω. Είναι τόσο δύσκολες εποχές, ειδικά από το 10 και μετά. Ξέρετε τι έχει περάσει η χώρα και με την κρίση, με τα μνημόνια, έγινε τώρα αυτό με τον κορονοϊό. Είναι κόρη οφθαλμού για μας. Και θεωρώ για την κάθε ομάδα το να έχει έναν τέτοιον άνθρωπο και να βοηθάει. Γιατί δεν έχεις να πάρεις κάτι, δίνεις τώρα στο γενικό ποδόσφαιρο, έτσι. Απλά αγαπάς, το αγαπάς, όλοι αγαπάμε αυτό και δίνεις. Δεν αποκομίσεις κάτι. Φυσικά ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για ό,τι έχει προσφέρει στην ομάδα. Στην ομάδα που γεννήθηκα, τη πόλη μου, το Ηράκλειο, πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Κωνσταντίνε, τώρα πώς είναι η ζωή χωρίς ποδόσφαιρο? Πώς περνάς το χρόνο που διέθετες για την ομάδα, για την προσφόρηση? Θέλει ζωή να πω, αλήθεια, επειδή για μένα προσωπικά, γιατί εγώ που σας είπα, έχω μάθει να ζω με αυτό, ήταν η καθημερινή μου βάση. Δηλαδή, κάθε μέρα έφυγα από το σπίτι μου, πήγαινε η προπόνηση, γυρνούσα, αυτό. Τώρα τι να γίνει, προσπαθώ όσο μπορώ καλύτερα να διατηρηθώ σε καλό επίπεδο. Βέβαια, εντάξει, δεν είναι τόσο εύκολο γιατί δεν είναι κάποιο γήπεδο ανοιχτό αυτή τη στιγμή. Να πάω να τρέξω, να κάνω προπόνηση, από το να τρέχει συνέχεια στα τσιμέντα, οπουδήποτε αλλού, κάποια στιγμή κουράζω, πάνω τα πόδια, από εδώ και από εκεί. Δηλαδή, εντάξει, είναι μια πολύ περίεργη κατάσταση. Αυτό, προσπαθώ να διατηρηθώ εγώ σωματικά όσο καλύτερα μπορώ. Αυτό, για μένα δεν είναι ζωή αυτό το πράγμα, να σου πει αλήθεια. Δηλαδή, θα προτιμούσα να ξεκινήσουν έστω οι προπονήσεις. Να είμαστε σε κάποιο καλό επίπεδο. Τώρα εντάξει, οικογενειακά, σπίτι. Παρακολουθείς ξένα πρωταθλήματα, σούπερ λίγκα. Φυσικά, είμαι φαν του ποδοσφαίρου. Σας λέω, είναι η ζωή μου, δεν χρειάζεται από παραπάνω. Βλέπω ό,τι αγώνα μπορώ να δω. Αλλά αυτό με στεναχωρεί, δηλαδή, και που τους βλέπω που δεν μπορώ να παίξω εγώ. Δηλαδή, αυτό είναι το μεγαλύτερο μου πρόβλημα. Για το δεύτερο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Eindhoven. Θα περάσουμε, πιστεύω, σίγουρα. Αν δεν περάσουμε, εντάξει, θα είναι κρίμα. Τι θα σας έλεγε? Ευχή όλων είναι να περάσει ο Ολυμπιακός, γιατί δεν υπάρχει κι άλλο εκπρόσωπο τη Γαλλία. Βέβαια, αυτό είναι και μια εικόνα του τι έχει γίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Γιατί υπάρχει απαξίωση, κατά ψέματα. Υπάρχει απαξίωση, τα οικονομικά δεν είναι καλά, παράγοντες δεν επενδύουν στο ποδόσφαιρο και δεν ξέρω πού θα οδηγήσει όλο. Και μετά από αυτό που έχει γίνει και φέτος εδώ και ένα χρόνο. Και δεν επενδύουν και σε Έλληνες, έτσι. Ναι. Καμία ομάδα. Δηλαδή, δέστε τι ενδεκάδε του Ολυμπιακού, να πούμε για τον Ολυμπιακό, που δεν είναι μόνο του Πάου, ναι. Δεν ταλέντα υπάρχουν στο εραστεχνικό ποδόσφαιρο. Σίγουρα. Δεν αξιοποιούνται. Μπορεί να μην υπάρχουν τα κατάλληλα άτομα στις ομάδες που να παρακολουθήσουν τα ταλέντα. Συμφωνώ σε αυτό που λέω, γιατί καλώς ή κακώς, να σας πω κάτι. Δεν είναι και ότι καλύτερο στην Ελλάδα το ποδόσφαιρο. Δεν έχουν χαθεί πολλά ταλέντα. Κάποια ταλέντα αυτά είναι τα ίδια που έχουν χαθεί. Εντάξει. Δεν επενδύουν σωστά, δηλαδή δεν έχει την υπομονή ο Έλληνας παράγοντας, εκτός από αυτούς τους λεγόμενους που υπάρχουν πάντα και θα υπάρχουν τους αλεξιπτωτιστές. Εντάξει, ο Έλληνας παράγοντας δεν έχει την υπομονή της δουλειάς, τον ενδιαφέρει μόνο το αποτέλεσμα. Το βλέπουμε και με τους προπονητές, το βλέπουμε και με τους ξένους, το βλέπουμε και με τις μεταγραφές με τους Έλληνες, δηλαδή δεν θεωρώ ότι δεν υπάρχουν Έλληνες παίχτες να παίξουν σε κάποιες θέσεις. Δεν σου είπα, θα πάρεις ξένους παίχτες φυσικά. Αλλά να πάρεις κάτι θα σου κάνει διαφορά. Το να μου πάρεις ένα παίχτη που παίζει παράδειγμα στη Λέμε τώρα, σε ένα πορτογαλικό ή σε ένα ρωσικό πρωτάθλημα και είναι στη 10η θέση βαθμολογίας, δεν γίνεται να μην υπάρχει ένας παίχτης σε μια ομάδα Β εθνικής, Γ εθνικής, Α τοπικό που να δουλευτεί και να μπορεί να προσφέρει σε μια ελληνική ομάδα. Αλλιώς γιατί δεν έχουμε καλό ποδόσφαιρο? Γιατί όλοι αυτοί φεύγουν, έρχονται, παίρνουν τα λεφτά τους, είναι ξένοι, καλά κάνουν και φεύγουν. Ίσως δεν υπάρχει καλό σκάουτ για τις ομάδες. Κύριε Χίτη, ρωτάω πολλούς παράγοντες, θα ήθελα και τη δική σας άποψη. Παρά τα προβλήματα που υπάρχουν στο εραστεχνικό ποδόσφαιρο, είναι το οικονομικό, είναι και το γηπεδικό. Σίγουρα. Δεν υπάρχουν πολλοί αθλητικοί χώροι.
αξίζει κάποιος να ασχοληθεί με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας. Εσείς θα προτρέπατε νέους ανθρώπους, παράγοντες, να πλαισιώσουν... Εγώ προσωπικά θα προέτρεπα ανθρώπους, γιατί είναι σαράκι, δηλαδή φανταστείτε τα παιδιά τώρα που δεν μπαίνουν μέσα, εμείς είμαστε σαν να μένα κάρβουνα. Δηλαδή να μην μπορούμε να πάμε, δεν σας λέω ότι έτσι προπονήσω εγώ επειδή είμαι σαν γενικός αρχηγός στην ομάδα. Τη Κυριακή ή το Σάββατο που θα πήγαινα να δω ένα παιχνίδι, θα πήγαινα να δω και δύο και τρία παιχνίδια στο ερασιτεχνικό. Όπως και πολλοί το κάνουν από εμάς, γιατί είναι το μικρόβιο, είναι η αρρώστια μας, μας αρέσει. Και δεν μπορούμε να πάμε. Θα προέτρεπα εγώ, αλλά το ίδιο το σύστημα του ποδοσφαίρου, έτσι όπως είναι δομημένο, τους αποτρέπει αυτούς τους άνθρωπους. Τους διώχνει. Και το βλέπετε σε όλα τα επίπεδα. Διώχνουν τους ανθρώπους που θέλουν να επενδύσουν και να βάλουν κάποια λεφτά, γιατί στην ουσία και ειδικά αφού μιλάμε για το ερασιτεχνικό, τα ωραία τους λεφτά βάζουν, έτσι. Ευχαριστώ πρώτα να τους πούμε. Όχι να κοιτάξουμε πώς θα τους διώξουμε από το χώρο. Και αυτό έχει να κάνει με όλη τη δομή. Είτε αυτό είναι η διοίκηση του ποδοσφαίρου, είτε είναι όλο το οργανόγραμμα που κάνουμε, δεν γίνεται. Πρέπει να φέρνουμε ανθρώπους κοντά στο ποδοσφαίρο, όχι να διώχνουμε όπως και νέα παιδιά, ποδοσφαιριστές. Κωνσταντίνε, ποιους επιθετικούς έτσι θαυμάζεις από την Ελλάδα και από το εξωτερικό? Έχεις κάποιον πρότυπο, το Λεβαντόφσκι? Όχι, είχα, εντάξει, κοιτάξτε, εγώ ένας παίχτης που είχα πρότυπο πάντα ήταν ο Φερνάντο Τόρες της Liverpool, Chelsea, Ατλέτικο. Εντάξει, δυστυχώς αναχωρήθηκα πολύ στα μάτσα, αλλά εντάξει, λογικό, έχει φτάσει μια ηλικία που. Εντάξει, γενικά θαυμάζω πολύ τους επιθετικούς. Γενικά από τον ποδόσφαιρο, δηλαδή, εγώ παρακολουθώ πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν έχω κάποιο πρότυπο, αλλά μου αρέσει πολύ να βλέπω ποδόσφαιρο. Δηλαδή, όλη μου τη μέρα θα κάτσω και θα δω ποδόσφαιρο. Δηλαδή, σίγουρα, εντάξει, ξεχωρίζω πολλούς μεγάλους παίχτες, Ρονάλντο, Μέση. Θεωρώ σαν αυτούς τους δύο δεν ξαναβγεί κανείς. Και ανάμεσα από τους δύο, ποιος είναι ο καλύτερος? Ο καθένας για μένα, εγώ προσωπικά, επειδή μου αρέσει γενικά η ευφυΐα στο ποδόσφαιρο, θεωρώ ότι είναι ο Μέση, γιατί κάνει πράγματα που πιστεύω ότι ο Ρονάλντο δεν μπορεί να κάνει, αλλά ταυτόχρονα και ο Μέση δεν μπορεί να κάνει πράγματα που κάνει ο Ρονάλντο. Δηλαδή, αυτοί οι δύο παίχτες πιστεύω θα κάνουν τον τέλειο παίχτη, τον καλύτερο παίχτη αυτοί οι δύο. Στο Ηράκλειο, ποιος είναι ο καλύτερος, ο Γκούγκας ή ο Κυρτζιαλίδης? Θα πω Κυρτζιαλίδης. Χωρίς παρεξήγηση, το πήρε από τον Κώστα, εντάξει. Αλλά όχι, δεν είμαστε διαθέσιμοι. Όχι, δεν είμαστε διαθέσιμοι. Να πω γενικά, εντάξει, πλάκα. Ο Κώστας είμαι σίγουρος θα το δει και θα γελάει σίγουρα. Με τον Κώστα έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση. Είμαστε πολύ φίλοι, όπως και με όλα τα παιδιά. Αλλά θεωρώ ότι ο καθένας είναι καλός σε ένα δικό του κομμάτι, σε αυτό που κάνουμε στο γήπεδο. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά που κάνει ο Κώστας και ο Κώστας δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά που κάνω εγώ. Γι' αυτό και ταιριάζουμε αγωνιστικά. Και εγώ και όλοι οι παίχτες μεταξύ μας. Δηλαδή, ο καθένας έχει επιλεχθεί για να κάνει κάτι διαφορετικό μες στο γήπεδο. Όχι, άμα κάναμε όλοι τα ίδια, δεν θα μπήκε η ουσία. Αυτή είναι η. Ωραία. Κλείνοντας, θα ήθελα το μήνυμα του Γενικού Αρχηγού του Ηρακλείου, του Κωνσταντίνου Χίτη, σε όλους όσους ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας. Θα έλεγα να κάνουμε υπομονή, αλλά δεν εξαπλήθηκε. Πρέπει γρήγορα να είμαστε κοντά σε αυτό που αγαπάμε, είναι το ποδόσφαιρο. Όλοι. Από το πιο μικρό παιδάκι μέχρι τον τελευταίο παράγοντα. Να κάτσουν κάτω οι αρμόδιοι να δούνε τι θα γίνει για να ξαναπάρουμε στο κομμάτι του αθλητισμού πίσω τις ζωές μας. Είτε εμείς είμαστε παράγοντες, είτε τα παιδιά είναι αθλητές, σε όλες τις βαθμίδες. Γρήγορα να μας δώσουν αυτό που μας λείπει. Και το μήνυμα του σκόρερ, του φορ του Ηρακλείου, του Κωνσταντίνου Κυρτζιαλίδη, σε όλους όσους ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας. Ποιο είναι το δικό σου μήνυμα, Κωνσταντίνε? Εγώ το μόνο μήνυμα που θέλω να δώσω είναι υπομονή σε όλους τους συναθλητές μου, συμπαίχτες μου, από όλες τις ομάδες, γιατί ξέρω ότι όλοι πέρανε δύσκολα. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ να βρεθεί μια άκρη και μια λύση στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε πόσοι αθλητές που δεν παίζουμε, που δεν αγωνιζόμαστε, που δεν κάνουμε καν προπονήσεις. Απλά αυτό θέλω να κάνω μια παράκληση όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να βρεθεί μια λύση ώστε να επιστρέψουμε στο γήπεδο. Δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα ή όχι. Πάντως, έστω προπονήσεις ή οτιδήποτε άλλο, να υπάρξει μια αρχή και μια ενημέρωση του τι θα ακολουθήσει. Αυτό καλή δύναμη υπομονή σε όλους και εύχομαι όταν θα τα ξαναπούμε να είμαστε υπό καλύτερες συνθήκες και όλοι να ασχολούμαστε πλέον καθαρά με το ποδοσφαιρικό κομμάτι και με τίποτα άλλο. Να συμπληρώσω και κάτι τελευταίο. Βεβαίως. Που έχει να κάνει με την ερώτησή σας. Σίγουρα πάνω απ' όλα το υπέρτατο αγαθό είναι η υγεία και πρέπει να είμαστε όλοι υγιείς. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο αθλητισμός είναι υγεία. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αθλητισμός.
Από τη στιγμή που δεν υπάρχει αθλητισμός, είναι όλοι κλειδεύουν στα σπίτια, δεν υπάρχει υγεία. Αυτά. Ωραία, εγώ να σας ευχαριστήσω και εύχομαι την επόμενη φορά να μην τα πούμε στα γραφεία, αλλά ή στην προπόνηση ή στη λήξη ενός παιχνιδιού. Να πούμε στον αγωνιστικό χώρο, τέλος πάντων, με την οποιαδήποτε μορφή. Στο φυσικό μας χώρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Γεια σας, βράδυ.